μας μεγάλη τιμή και χαρά νιώθουμε χθες το βράδυ όταν μια ομάδα ανθρώπων αποτελούμενη από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τα μέλη της Λέσχης Αλεξανδροπολιτών που έχουμε μέσα από την καρδιά μου να πάει πολύ δυνατά και ψηλά όπως αξίζει μας υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο και στη συνέχεια μέχρι αργά το βράδυ καθίσαμε κάτω. Τα είπαμε, κουβεντιάσαμε, ανταλλάξαμε απόψεις και πάρα πολλά είδαμε που κινείται ο καθένας μας. Οπότε θα σας πω κάτι. Είσαστε τυχεροί που έχετε τη Λέσχη Αλεξανδροπολιτών κοντά σας. Νοιάζεται για εσάς που, που λίγοι το ξέρουμε. Νοιάζεται για τα παιδιά της. Γιατί είσαστε παιδιά της Λέσχης. Με απλά λόγια. Εγώ σήμερα ήρθα εδώ μετά από πρόσκληση, έντονη πρόσκληση, πιστέψτε με, και κρατήστε αυτή την λέξη, έντονη πρόσκληση. Δέχτηκα μέσα σε ένα φόρτο εργασίας πολύ δυνατό που έχω. Έτσι λοιπόν ήρθα εδώ με πολύ αγάπη και με πολύ δύναμη για να σας δώσω όχι μάθημα, από μένα παιδιά που μάθημα δεν θα ακούσατε. Δεν είμαι ούτε δάσκαλος ούτε καθηγητής. Εμπειρίες ζωής, οι εμπειρίες που αν τις κρατήσετε δεν θα έχετε τίποτα να αποποιηθείτε. Μόλις ήρθα εδώ έξω οι τοπικοί σταθμοί με ρώτησαν τι θα πείτε σήμερα. Εμπειρίες ζωής θα πείτε. Εμπειρίες που αν τις ακολουθήσετε δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα για όλη σας τη ζωή. Και ξεκινώ με τον τέμπο του κυρίου Δημάρχου που δεν τον ήξερα να έχω μάθει. Η φήμη πάει πρώτα. Είναι ένας εκλεκτός κύριος αρχικά και μετά δήμαρχος στην πόλη σας που είπε τι. Να μάθετε το διαδίκτυο όπως πρέπει. Και κύριε Δήμαρχε, πιστέψτε ότι σήμερα θα το μάθω όπως πρέπει το διαδίκτυο. Γιατί το διαδίκτυο μαθαίνετε μέσα από εμπειρίες και όχι από παραφιλολογίες και φιλοσοφίες. Το διαδίκτυο δεν είναι φιλοσοφία, είναι εμπειρία. Και τα παιδιά μας πρέπει να ακούσουν 5 με 6 εμπειρίες δυνατές για να καταλάβουν που πάμε. Και θα σας εξομολογηθώ κάτι, ότι οι εμπειρίες μου αυτές ίσως σε λίγο καιρό έχουν μετατραπεί σε παγκόσμιο ντοκιματέρ για να το δουν τα παιδιά σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο στην Ελλάδα. Ένα σας λέω πριν ξεκινήσω, ότι σήμερα θα κάνω μια κατάφαση ψυχής εδώ στην Αλεξανδρούπολη όπως σας αξίζει και σας αξίζει πάρα πολύ, γιατί θέλω κάτι από εσάς. Δεν δαιμονοποιούμε το διαδίκτυο. Εμείς εδώ ήρθαμε να σας κάνουμε να είσαστε μαζί με το διαδίκτυο, αλλά παράλληλα να είσαστε και στην όμορφη πόλη της Αλεξανδρούπολης, που τόσο πολύ όμορφα είσαστε εδώ. Έτσι λοιπόν, παράλληλοι δρόμοι και διαδίκτυο και ζωή θα μπορέσετε να προχωρήσετε ψηλά. Γιατί σας αξίζει το μέλλον και πάνω απ' όλα σας αξίζει να είσαστε πολίτες της όμορφης Αλεξανδρούπολης, υγιείς και όχι εθισμένοι μέσα στις αχανές πύλες του διαδικτύου. Που αν λίγο αφαιθείς, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, το χάσες. Έχασες τον τρένο της ζωής. Που είναι και το πιο σημαντικό σήμερα. Άρα δεν δαιμονοποιούμε το διαδίκτυο, είμαστε μαζί στο διαδίκτυο από 3 ετών ηλικίες, όπως το ακούτε καλοί μου φίλοι και κυρίες και κύριοι εδώ, 3 ετών είναι τα προγράμματά μου ένταξης των παιδιών στο διαδίκτυο, όμως ενός υγιούς και ασφαλούς διαδικτύου και όχι ενός baby sitting μέσου να αφήνουμε τα παιδιά μας και εμείς να είμαστε αλλού για αλλού και να τα ξεχνάμε μέρες και ώρες με ένα τάμπλετ αγκαλιά, γιατί τα παιδιά δεν μιλάνε και γιατί τα παιδιά μας είναι ήρεμα και ήσυχα με ένα τάμπλετ. Λάθος μεγάλο. Άρα μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με το διαδίκτυο, αλλά με σωστούς κανόνες χρήσης. Ξεκινάω λοιπόν μαζί με την εκλεκτή συνεργάτη μου, που είμαι τυχερός που την έχω δίπλα μου, η κυρία Μαρίζα Βουλγαράκη, η οποία έχει σπουδάσει όπως όλοι εσείς, διάβασε, σπούδασε, πήγε στο εξωτερικό, εξειδικεύτηκε, πήρε μεταπτυχιακό πάνω σε ένα τίτλο που στη χώρα μας ο τίτλος αυτός δεν έχει μέλλον. Οι εγκληματολόγοι δεν χρησιμοποιούνται κάπου. Αυτή το σπούδασε και το γούσταρε. Έτσι θέλω και εσείς να σπουδάσετε γιατί γουστάρετε και όχι το θέλει ο μπαμπάς και η μαμά. Έτσι μέσα από αυτό θα κάνετε. Σας βάζω αυτά τα διλήμματα πριν ξεκινήσω για να καταλάβετε κάτι. Ότι θα γίνετε καλοί επαγγελματίες και καλοί οικογενειάρχες εάν κάνετε αυτό που γουστάρετε και αυτό που αγαπάτε. Όπως και εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο από τον Θεό, γιατί κάνω αυτό που γουστάρω και που αγαπάω. Σας μιλάω με τη γλώσσα σας όπως πρέπει να σας μιλήσω. Ξεκινάμε λοιπόν μέσα από την πρώτη διαφάνεια που είναι η διαφάνεια του CSR.
CSI Institute. Το CSI Institute είναι ένα Ινστιτούτο που οραματίστηκα πριν μια 20 ετία. Ήμουν ακόμα στην ελληνική αστυνομία που αγαπάω και λατρεύω και είναι το πάθος μου, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι επειδή έκανα την αστυνομία έχω μίσος, λάθος μεγάλο, την αστυνομία την αγαπάμε και την λατρεύουμε όλοι μας. Χωρίς την αστυνομία δεν υπάρχουν. Η αστυνομία είναι ο καλύτερος θεσμός μαζί με τον ελληνικό στρατό και όλες τις ένοπλες δυνάμεις μέσα σε μια κοινωνία που ζούμε. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας από την αστυνομία μας, έφτασε εδώ που είμαι σήμερα, μέσα από ένταση, διάβασμα και πάθος για τη δουλειά μου. Γιατί πήγα στην αστυνομία, γιατί είχα δει ένα μεγάλο υπολογιστή που μου άρεσε τότε. Έτσι λοιπόν, σπούδασα, πήρα και εγώ τα μεταπτυχιακά μου, έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω και τώρα απολαμβάνω το χόμπι μου παράλληλα με τη δουλειά. Έτσι, έκανα το CSI Institute μετά την αστυνομία για να μπορέσω να είμαι κοντά σας, για να μπορέσω παράλληλα με τη δουλειά μου να μεταλαμπαδεύω τη γνώση που πρέπει να έχετε για να είσαστε επιτυχημένοι πολίτες. Γιατί χωρίς το διαδίκτυο, πιστέψτε με, δεν πάτε πουθενά. Χωρίς το διαδίκτυο είσαστε out. Και αν κάποια παιδιά από εδώ βλέπετε με μισό μάτι το διαδίκτυο, αλλάξτε πορεία, αλλάξτε ρότα. Ελάτε μέσα στο διαδίκτυο, αλλά με τους κανόνες που θα πούμε σε λίγα λεπτά. Και ξεκινάω με μια φράση του Ομπάμα, ενός από τους καλύτερους προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών, που 20 μέρες πριν φύγει, τι είχε πει ο άνθρωπος αυτός, ο πρόεδρος, ότι αν σήμερα τα παιδιά μας, εσείς δηλαδή, δεν ξέρουν κώδικα και προγραμματισμό, όταν τελειώνουν το λύκειο, θα είναι μέσα στην κοινωνία ίσως ανέταχνα. Τι εννοώ? Ότι πρέπει όλοι σας εδώ σιγά σιγά να ξεφυλίσετε και κανένα βιβλίο, να πάρετε και τίποτα μαθηματάκια για προγραμματισμό και κώδικα. Όσοι έχετε στο μυαλό σας να κάνετε φτερά και να σπουδάσετε έξω, δυστυχώς δεν θέλω σαν να σας σήμερα να σας στεναχωρήσω, αλλά πρέπει σιγά σιγά ό,τι επιστήμη και να κάνετε, να μάθετε, να προγραμματίζετε και να γράφετε κώδικα, απλό κώδικα, απλό προγραμματισμό. Λέει πολλά η κουβέντα του Ομπάμα και λέει πολλά στη ζωή μας ο προγραμματισμός. Μπείτε, ξεφυλίστε και διαβάστε. Εγώ μέσα από το CSI έχω πει κάτι. Ξεκινάω στις 15 Οκτωβρίου στις άγονες γραμμές μαθήματα ρομποτικής και κώδικα σε παιδάκια που δεν μπορούν να βρούνε καθηγητές. Θα ξεκινάω μόνος μου με το εργαστήριο Ταλός από το Βόλο, το Πανεπιστήμιο Βόλου, μαζί με την πλατφόρμα, τη διαδικτυακή Blackboard του Harvard, που όλα αυτά είναι δωρεάν, που τα δίνουν να τα διαχειριστώ, να διαχειριστώ τη γνώση μέσα στην άγονη γραμμή της χώρας μας. Ένα όμως που να σας πω, εάν μπορέσω, θα μεταλαμπαδεύσω τη γνώση αυτή όπου μπορώ, όσο είμαι ζωντανός. Γιατί να ξέρετε ένα πράγμα, ακούστε πολύ καλά τη λέξη προγραμματισμός. Ίσως κάποιοι την περάσουν στα ζήτητα. Είναι λάθος, εάν θέλεις να σπουδάσεις, αν θέλεις να βγεις στην επόμενη φάση της ζωής σου, την επαγγελματική, θα πρέπει να το έχετε εφόδιο και σας το μεταδίδει ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά από το τι μέλη γενέστε και το παγκόσμιο κίνημα. Προχωράμε με πολύ πολύ αγάπη στην παρουσίασή μας. Πρώτη μας η διαφάνεια, ότι αυτή τη στιγμή στον κόσμο που ζούμε, στα 7,5 δισεκατομμύρια κόσμου, τι παίζει? Ένα πράγμα. Τα 3,5 δισεκατομμύρια είναι στο διαδίκτυο όλα. Είναι στο διαδίκτυο κολλημένοι και το 70% περίπου των Ελλήνων είναι στο διαδίκτυο εν κινήσει. Τι παραπεί αυτό? Ότι είμαστε παντού, το διαδίκτυο είναι παντού, άρα με απλά λόγια, εσείς οι νέοι άνθρωποι είσαστε γύρω στο 90% κάθε μέρα στο ίντερνετ και εν κινήσει και από τις πίτσες. Αυτό δείχνει ότι πάμε μπροστά. Αυτό δείχνει τις τάσεις της εποχής και πάνω απ' όλα η συμμετοχή στα κοινωνικά δίκτυα, η συμμετοχή στο Facebook. Δεν θα ξεχάσω χθες το βράδυ το πάθος του αντιπροέδρου της Λέσχης, εδώ είναι, που μου διηγόταν ιστορίες πόσο δυνατά χειρίζεται το Facebook και τι του δίνει το Facebook. Τον έβλεπα στον άνθρωπο αυτό που ζωή να έχει, που θα έχει. Είναι ένας ζωντανός άνθρωπος, είναι κολλημένος από τις εισαγωγικών, παίρνει γνώση, εκμεταλλεύεται με την
Facebook για να μεταδώσει αυτό το οποίο γνωρίζει, σπουδάζει και παράλληλα δίνει στον άλλο κόσμο. Έτσι λοιπόν, τα κοινωνικά δίκτυα για κάποιους είναι ταμπού. Άμα ακούσεις τη λέξη Facebook, κάποιοι νομίζουν ότι κάνεις κακές πράξεις. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Ή το Instagram, ή το Facebook, ή το Hi-Fi, ή το Twitter, είτε. Ένα θα σας πω. Πρέπει να είστε μέσα στα κοινωνικά δίκτυα και πρέπει να είσαστε μέσα με τον τρόπο που πρέπει και που θα ακούσετε πιο κάτω.